Στο ίδιο έργο θεατή βρέθηκε για μια ακόμη φορά ο εφημέριο του ιερού ναού προφήτη Ηλία στο Ακροτήρι, πατήρ Εμμανουήλ Μπιτζανάκη. Αυτή τη φορά οι δράστε μπήκαν ξημερώματα στο ναό από την πλαϊνή είσοδο, με τη λία του να περιορίζεται σε αντικείμενα χωρί αξία. Πάσαν την πόρτα, επιχείρησαν να σπάσουν και την κεντρική, έχουν προξενήσει φθορέ. Μπήκαν στο ναό, υπήρχε το κοιτίο που οι άνθρωποι θα αφήσουν κάτω τον του για του πάσχοντε συνανθρώπου μα. Δεν πήραν τίποτα, δεν άνοιξαν καν το κητίο, δεν τα κούμπησαν. Την πόρτα ήδη την έχουμε στείλει στο Μαραγκό για να κάπω να διορθωθεί να κλείνει το κλεισάκι, μέχρι να δούμε συνέχεια τι πρέπει, πώ πρέπει να γίνει η αποκατάσταση. Οι δράστε αφαίρεσαν ασημένια τάματα πιστών και δύο σκαλιστέ οβίδε που χρησιμοποιούνταν σαν ανθοδοχεία, ενώ φαίνεται πω δεν ακούμπησαν το παγκάρι. Ο εφημέριο του ναού μιλά για ενέργειε που στόχο έχουν να πλήξουν την εκκλησία και ενδεχομένω να στείλουν μήνυμα προ το πρόσωπό του η αξία του ποικίλει. Ορισμένα ήταν ασημένια, τα οποία δεν μπορούμε να τα αφαιρέσουμε γιατί οι θέλουν να τα βλέπουν εκεί. Απλά, όσο απλός κληρικός, θα πω τη θέση μου, την άποψή μου, που πάντοτε είναι άποψη της Εκκλησίας. Αν αυτό ενοχλεί, δεν ξέρω πόσο και πόσο μπορεί να σπρώξει μορφές εκδίκησης, είτε προς το πρόσωπό μου, είτε προς την Εκκλησία. Δεν, δεν το διανοούμε ότι μπορούμε να φτάνουμε σε αυτά τα σημεία. Δεκάδες είναι τα περιστατικά διαρρήξεων στον Ιερό Ναό του Προφήτη Λίας, στους στάφους των Βενιζέλων, ενώ αναρίθμητα τα εκκλησιαστικά είδη που έχουν κλαπεί. Στο παρελθόν, στόχος βανδάλων είχαν γίνει και τα γραφεία του Ναού. Τα τελευταία χρόνια, 25 περίπου, κάθε χρόνο έχουμε μία με δύο φορές διαρρήξεις. Άλλες φορές είναι για κλοπή, αλλά τα τελευταία συμβάντα μάλλον προσδιορίζουν μια με δυο φορες διαρρηξεις αλλε φορες ειναι για κλοπη εικόνα είναι να ενοχλήσουν, να προξενήσουν ζημιές. Θα έλεγα ότι ήταν μόνο για την Εκκλησία, α, ίσως από αντικείμενο προς την Εκκλησία. Και αυτή τη φορά πάντως οι ιερόσιλοι έδρασαν ανενόχλητη με τα μεσονύχτιες οι πρώτες πρωινέ ώρε, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι ο ναός βρίσκεται απόμερα και είναι ουσιαστικά φύλακτο.